Είναι 10 και 4 το πρωί και οι πολίτες των Χανίων ειδοποιούνται μέσω του 112 για την μεγάλη κλίμακα άσκηση Μήνωας 2024. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 ρίχτερ με επίκεντρο βορειοανατολικά των Χανίων ανοιχτά της Σούδας προκαλεί μεγάλες καταστροφές και κινητοποιεί το σύνολο των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, δήμους, αντιπεριφέρεια, εθελοντικές οργανώσεις. Το Δημαρχείο της πόλης εκενώνεται και οι εργαζόμενοι οδηγούνται σε χώρους καταφυγής. Ο κόσμος παραμένει στην πλατεία Κοντζάμπαση και σε άλλους ανοιχτούς χώρους. Για πρώτη φορά πριν από λίγο απεστάλλει το ειδικό μήνυμα 112. Ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Χανίων. Μετακινήθηκαν οργανωμένα και με απόλυτη τάξη και ασφάλεια στους εγκεκριμένους χώρους καταφυγής και εδώ ελέγχουμε την παρουσία των εργαζομένων να έχουν συγκεντρωθεί και να μην λείπει κανείς. Στην αντιπεριφέρεια Χανίων, μετά τον έλεγχο του κτηρίου από μηχανικού, στείνεται συντονιστικό κέντρο. Σας ακούμε. Έχουμε επαφή με όλο τον νομό, μας δίνουν συνέχεια συμβάντα για περιστατικά. Όπως θα παίρναμε, αν γίνεται, γινόταν κάποια μεγάλη καταστροφή, ένας πραγματικά μεγάλος σεισμός. Δεν περιορίζεται μόνο σε μια περιοχή τα φαινόμενα. Είναι διάφορες φύσεις και είναι παντού. Τα σχολεία εκενώνονται. Δόθηκαν εντολές παράλληλα να γίνουν έλεγχοι όλων των σχολικών κτηρίων από πολιτικούς μηχανικούς ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Και βέβαια τα παιδιά στη συνέχεια, αν και οδηγήθηκαν στις τάξεις τους, η κανονική διαδικασία θα ήταν να παραδοθούν στους γονείς. Και βέβαια σε κάποια παιδιά που δεν θα παραδεινόντουσαν, ενεργοποιήσαμε την κοινωνική υπηρεσία. Έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 4 τραυματίες. Αναμένουμε τα κάτω. Στην έκταση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, ένα κτίριο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Λοιπόν, έχουμε κατάρρευση κτηρίου. Έχουμε 8 θύματα εγκλωβισμένου. Κάνουμε μεταβολή. Μεταβολή. Ωραία, μιλήστε με παιδιά, τι έχουμε. Για να αναλάβουμε περιστατικά. Ξέρουμε. Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει τα περιστατικά. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα προς το παρόν με τη ροή που πάνε. Τώρα θα ζητήσουμε και σκηνές γιατί έχουμε και άστεγους σε αυτά τα σημεία. Την ίδια στιγμή οι αρχές ενημερώνονται για καταπτώσεις βράχων στο φαράγγι της Αμαριάς και στη σύραγγα των πολίων. Έχουμε πρόβλημα με το ΕΚΑΒ. Έχουμε βγάλει τους ανθρώπους από το πόλια, από τα οχήματα και δεν υπάρχουν ασθενοφόρα να τους παραλάβουν. Στα το πόλια. Στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εκπρόσωποι όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας και δεκάδων υπηρεσιών λαμβάνουν οδηγίες για το συντονισμό των ενεργειών στις περιοχές ευθύνης τους. Σημαντικός είναι ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας. Δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να προστρέξει σε όλα τα επεισόδια και να παρέχει κοινωνική υποστήριξη, η οποία ήταν είτε στην παροχή νερού, φαγητού και άλλων ειδών για τον κόσμο που ήταν στο χώρο των επεισοδίων. Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε τις καταγραφές των αξιολογητών, θα επισημάνουμε τα κρίσιμα σημεία, θα δούμε πού χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις και όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στην έκθεση την οποία θα αποστείλουμε στο Υπουργείο. Προσοχή. Η άσκηση Μήνωας ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι με το στήσιμο καταβλισμού στο γήπεδο της μοναχής Ελιάς για τους σεισμόπληκτους.